τα πράγματα αυτά που γράφει σήμερα το Ποντίκι, το δημοσίευμα, είναι πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδεικνύονται πάρα πολύ εύκολα. Καταρχήν έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος ανακοίνωσε προχθές, την περασμένη Τρίτη νομίζω, σε μία από αυτές τις ομιλίες που κάνει διαρκώς, συγγνώμη, ότι στέλνει καράβι στην Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν λέει καράβι ο Ερντογάν, έχω την εντύπωση ότι δεν εννοεί απλώς ένα σεισμογραφικό, εννοεί, δεν το ξέρω, αλλά εκεί πάει το μυαλό μου, εννοεί αυτό το ιδιόκτητο σκάφος που έχει πια η Τουρκία, που είναι για συγκεκριμένη έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι μια αγορά την οποία έκανε πολύ πρόσφατα και έχει ενταχθεί στο προστάσιο της. Αυτό είναι το ένα. Το ένα δεδομένο λοιπόν είναι ότι ο Ερντογάν στέλνει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να διευκρινίζει πού, το σκάφος. Τα δεύτερα περιστατικά είναι παλιά. Απλώς έχουν ψηλογραφτεί στον τύπο σε μια περίεργη συγκυρία. Μπορεί κανείς να ψάξει να τα βρει στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης, όπου είναι δημοσιευμένοι και οι συγκεκριμένοι χάρτες. Λοιπόν, να τα πούμε συνοπτικά. Ναι, ναι. Όταν εμείς εδώ πέρα το 2012 την Άνοιξη ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, σε μια περίοδο όπως μπορούμε να θυμηθούμε, δεν έχει περάσει και πολύς χρόνος, έτσι, πολιτικής ανακατάταξης και αναπουμπούλας, τέλος πάντων, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία και πήρε κάποιες αποφάσεις οι οποίες με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο δημοσιοποιήθηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης. Αυτές οι αποφάσεις ήταν καθορισμός περιοχών νότια και ανατολικά της Ρόδου, νότια του Καστελόριζου και δυτικά της Κύπρου, εκεί που είναι περίπου το οικόπεδο 6, αν μπορούμε να φέρουμε αυτό το χάρτη στο μυαλό μας. Αυτές οι περιοχές λοιπόν παραχωρήθηκαν στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου για έρευνα και εκμετάλλευση. Είναι νόμος του τουρκικού κράτους από το 2012. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Τουρκίας υπάρχουν και οι χάρτες κατατεθειμένοι. Αυτό το θέμα λοιπόν δεν είναι παλιό, απλώς έχει δεν είναι άγνωστο, απλώς έχει αποσιοποιηθεί. Όλη αυτή η υπόθεση δεν κέρδισε ούτε μισό δευτερόλεπτο από την προεκλογική αντιπαράθεση της εποχής. Δεν εμφανίστηκε στην επιφάνεια, κουκουλώθηκε, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Σιγά σιγά αρχίσαμε όμως να το βλέπουμε στην επικαιρότητα τα επόμενα χρόνια με τις δεσμεύσεις των περιοχών εκεί. Άρα λες ότι οι διάφορες, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναύτεξ, ασκήσεις και τα λοιπά, δεν εντόπιζαν τυχαία κάποιες περιοχές από την πλευρά της Τουρκίας. Όχι βέβαια. Έτσι κατοχυρώνονται με έναν τρόπο ή διεκδικούνται δικαιώματα. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την επανάληψη. Έρχεται λοιπόν αυτή η στιγμή, μιλάμε για το σήμερα, όπου ο Ερντογάν ανακοινώνει και πρέπει να έχουμε εξοικειωθεί ότι οι ανακοινώσεις του Ερντογάν και γενικότερα των Τούρκων δεν είναι στον αέρα. Συμβαίνουν. Αυτά που λένε συνήθως συμβαίνουν. Στέλνει λοιπόν το πλοίο εκεί. Υπάρχει επίσης και το προηγούμενο πρόσφατο ότι η Τουρκία κατάφερε να εκδιώξει το ερευνητικό σκάφος της Total, δηλαδή έχει τα μέσα. Τη ΕΝΗ. Υπογραμμίζει και επιβεβαιώνει την ισχύ της ή τη διάθεσή της να παλέψει για τα συμφέροντά της σε αυτή την περιοχή. Και τι έχουμε τώρα λοιπόν, έχουμε μία αγωνία. Θα έπρεπε να έχουμε μια αγωνία. Φαντάζομαι ότι οι κυβερνώντες έχουν συνειδητοποιήσει πια τους κινδύνους, γιατί έχει αλλάξει και το κλίμα. Πολλοί κόσμος, ο οποίος παλιά δεν ανησυχούσε, σήμερα εμφανίζεται να εκφράζει
κάποιες ανησυχίες, κάτι είναι και αυτό. Έχουμε λοιπόν την πιθανότητα να βρεθεί η κυβέρνηση, να βρεθεί η Αθήνα απέναντι σε ένα πάρα πολύ ογκυνηρό δίλημα ή ερώτημα. Τι θα κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση εάν νότια του Καστελόριζου πάει και αράξει το τουρκικό πλοίο και αρχίσει να έρευνα. Νομίζω ότι... ποιος θα το διώξει, θα διαμαρτυρηθούμε, θα κάνουμε διαδήματα, θα μας υποστηρίξουν οι Ευρωπαίοι. Όμως αυτό θα γίνει. Μετά... Δύο λεπτά, Δημήτρη, γιατί αυτό που έχει σήμερα το ποντίκι, εγώ εξακολουθώ να επιμένω, είναι εξαιρετικά σημαντικό, σοβαρό και χρήζει ιδιαίτερης δημοσιότητας και προσοχής, όχι μόνο από τους πολίτες και από το πολιτικό σύστημα που πολύ φοβάμαι ότι περί άλλων τριβάζει. Χθες το βράδυ ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή εγώ τώρα διαβάζοντας το ποντίκι αυτά και ακούγοντάς μου ήρθε αβίαστα, είπε κάτι επιπλέον χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, απαντώντας σε βουλευτή της τουρκικής αντιπολίτευσης. Του είπε ότι πράγματι στο Αιγαίο με την Ελλάδα έχουμε τριβές, γιατί υπάρχουν αδιευκρίνιστα μεταξύ μας νησάκια, νησίδες και βραχονησίδες που δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία διεθνή συνθήκη και οι οποίες λέμε εμείς ότι είναι τουρκικές, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δημιουργούνται οι τριβές. Εάν το δέσω με αυτό που είπες στους χάρτες από το 12 που περάσαν και μας περάσαν κάτω από τα ραντάρ, σημαίνει ότι η Τουρκία στρατηγικά έχει επιλέξει ότι θα το κάνει το βήμα, γιατί κάποιοι έχουν αυταπάτες ότι οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι Νατοϊκοί και οι Ευρωπαίοι θα την εμποδίσουν. Μα ξέρεις, το βήμα γίνεται βήμα-βήμα, να το πούμε έτσι. Επιμένω στη δημοσίευση των χαρτών στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης, γιατί λίγο πριν το μακρινό 74, λίγο πριν το Πολυτεχνείο, λίγο πριν αρχίσει η ιστορία να πέσει η Χούντα κτλ. Σε ένα παρόμοιο υπουργικό συμβούλιο τουρκικό και σε μια παρόμοια δημοσίευση στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης με χάρτη βόρειο-δυτικά της Λέσβου, ορίστηκαν περιοχές οι οποίες έχουν παραδοθεί στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου για έρευνα και εκμετάλλευση. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο, το πρώτο βήμα, το πρώτο χειροπιαστό βήμα το οποίο οδήγησε ουσιαστικά στο γκριζάρισμα ολόκληρου του Αιγαίου. Ξεκινώντας από αυτόν τον χάρτη. Είχαμε μετά το 87, είχαμε τα Ήμια, κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία της αμφισβήτησης, δηλαδή στο Αιγαίο υπάρχει ολόκληρη φιλολογία, υπάρχει πετρέλαιο στη Θάσο, ανατολικά υπάρχουν άλλες περιοχές, όμως δεν υπάρχει δικαίωμα έρευνας πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, πέρα από τα χωρικά ύδατα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι αυτό και το κάζους μπέλι, έτσι, της Τουρκίας. Αυτό είναι κατόρθωμα, της τουρκικής διπλωματίας, της συνεπούς και μακροχρόνιας επιμονής της και σχεδιασμού. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Αυτό έχω την εντύπωση ότι πάει να δημιουργηθεί και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί που μας αφορά, δηλαδή, Ρόδο, Καστελόριζο, Κάσο, έως Κρήτη. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν ξέρω γιατί απορούμε. Αυτά που λέει ο Τσαβούσογλου είναι διατυπωμένα από το 1996 με το επεισόδιο των Ημιών και επίσης είναι διατυπωμένα σε εγχειρίδια διδασκαλίας της τουρκικής διοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων, όπου καταγράφεται ολόκληρη η τουρκική επιχειρηματολογία, ονομάζονται τα νησιά, είναι δημόσια αυτά. Άσχετα αν εμείς εδώ πέρα δεν δίνουμε, εμείς ενώ ο κόσμος γιατί να δώσει, ούτε οι δημοσιογράφοι δίνουν, αυτοί που θα έπρεπε να δώσουν προσοχή δεν έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις επίρρωση αυτό που λες για τους χάρτες του 12, θυμίζω και στους ακροατές, να τα ακούσεις και εσύ, δεν είναι κακό,
ότι πριν από ένα εξάμηνο σε μια τηλεοπτική εκπομπή εδώ στην Κρήτη TV παρουσιάσαμε φάρους που είχε ποντίσει από την τουρκική πλευρά, τις τουρκικές ακτές, ο Ερντογάν, με θερμικές κάμερες που πιάναν τον άξονα αυτό, παρακαλώ πολύ, από το 2012. Δηλαδή την περίοδο που το ποντίκι αποκαλύπτει τους χάρτες που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης. Δηλαδή αυτό που λες πάει βήμα-βήμα, δεν βιάζεται, αλλά έχει στρατηγική. Βέβαια, έτσι είναι και εδώ πέρα έρχεται όλο αυτό το πράγμα να κουμπώσει ανησυχητικά για μας. Ναι. Γιατί πια ζούμε την κατάρρευση της ελληνικής στρατηγικής, η οποία υπήρχε. Ποια ήταν η ελληνική στρατηγική? Είχε δύο πυλώνες. Ο ένας ήταν ο κατευνασμός και ο άλλος ήταν η αποτροπή. Η αποτροπή εκφυλίστηκε με τα εξοπλιστικά προγράμματα που πήγανε για μίζες και για όπλα για τον ΝΑΤΟ. Πάει αυτό. Είμαστε γυμνοί στρατιωτικά. Υπάρχει χάος πια ανάμεσα στις δυνατότητες, τις επιχειρησιακές. Αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Ελπίζω και εύχομαι να κάνω απόλυτα λάθος. Έτσι. Αλλά όταν, ας πούμε, ο ελληνικός προϋπολογισμός είναι 3 και 4 φορές μικρότερος για την άμυνα από ό,τι είναι για την Τουρκία αυτή την περίοδο, αντιλαμβάνεται κανείς τι έχει συμβεί. Μπάς περιπτώσει. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι που πια η ισορροπία του είναι σε βάρος των ελληνικών επιδιώξεων. Ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής της ελληνικής ήταν ο κατευνασμός, κατά μία έννοια, με το καρότο της βοήθειας για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα και ο πιο ερασιτέχνης παρατηρητής των πραγμάτων αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία για αυτήν. Όπως και οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται να φέρουν τους Τούρκους εντός της Ένωσης. Άρα, ο οποιοσδήποτε μοχλός πίεσης ή ελέγχου θεωρούσε ότι έχει η Αθήνα για να χειριστεί την τουρκική επιθετικότητα, έχει εκλείψει. Mm. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε απέναντι σε μια επεκτατική, μεθοδική και υπομονετική τουρκική στρατηγική γυμνή. Αυτή είναι η δική μου οπτική. Μπορεί να εμφανίζεται έτσι και πρωίν απεσιόδοξη και κατηγορηματική. Επαναλαμβάνω, εύχομαι και ελπίζω να έχω απόλυτο σφάλμα. Δεν μου λες, Δημήτρη Μιλάκα, περιμένεις κάτι εντυπωσιακό απόψε στη Σύνοδο Κορυφής? Εντυπωσιακό, όχι, δεν περιμένω. Κοίταξε να δεις. Το εντυπωσιακό ποιο θα είναι τώρα, να γίνει μια κίνηση που έχει να κάνει με το τρέχον καυτό ζήτημα που είναι οι δύο στρατιωτικοί μας. Οι πληροφορίες που έχω και οι εκτιμήσεις που έχω κυρίως από Τούρκους συναδέλφους και ανθρώπους, τέλος πάντων, που παρακολουθούν τα πράγματα, όταν την επόμενη, τη δεύτερη, την τρίτη μέρα που άρχισε να εξελίσσεται αυτό το επεισόδιο, μου είπαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να απελευθερωθούν πριν ο Ερντογάν επαναλάβει το θρίαμβο του σε εκλογές. Δηλαδή έχει τις προεδρικές εκλογές σε ένα χρόνο, θα τους κρατήσει εκεί. Επίσης, ζητώντας παρέμβαση για αυτούς τους ανθρώπους, ας σκεφτούμε το εξής, ότι η Κοντζάμ Αμερική έχει να αντιμετωπίσει τα ισόβια αυτού του Αμερικάνου πάστορα, ο οποίος είναι φυλακισμένος εκεί, δεν τον δίνουν με τίποτα. Είναι αστείο να περιμένουμε να παρέμβουν οι Αμερικάνοι για να δώσουν οι Τούρκοι τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Όσο για τους Ευρωπαίους, έχω την εντύπωση ότι θα ακούσουμε πολύ καλά λόγια, όμορφα διατυπωμένα, τα οποία δεν έχουν, νομίζω, καμία απολύτως σημασία. Να σε ρωτήσω συνδυαστικά, γιατί με έναν τρόπο αρμόνουν, δένουν όλα. Με τα Σκόπια περιμένεις ότι έχουμε ληξιαρχική πράξη τέλους της εξέλιξης ή μπορεί να έχουμε κάτι θεαματικό? Η αίσθησή μου είναι ότι αυτό θα φανεί το Μάη σε αυτό το περιβόητο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια.
ο χρόνος είναι μέχρι εκεί. Εάν μέχρι εκεί δεν έχει υπάρξει συμβιβασμό, συμφωνία, νομίζω ότι μάλλον θα αναζητηθούν καινούργιοι τρόποι για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των Ευρωπαίων και κυρίως των Αμερικανών για ένταξη των, αυτού του κράτους με την όποια ονομασία, με την όποια προσωρινότητα στο, στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Αυτό που επήγει είναι αυτό το αίτημα, η απέτηση του ξένου παράγοντα. Δηλαδή η περιοχή πρέπει να ενταχθεί στην ευρωατλαντική ομπρέλα. Τώρα, εάν θα μείνει η εκκρεμότητα του ονόματος για διευθέτηση στον χρόνο, πιστεύω ότι κάπως έτσι θα γίνει. Θα παραμείνει η εκκρεμότητα. Δεν νομίζω ότι, ότι έχει την αντοχή η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα γενναίο συμβιβασμό, και επίσης έχω την αίσθηση ότι και από την άλλη μεριά, από τη μεριά των Σκοπίων, τα πράγματα επίσης είναι αρκετά δύσκολα στο εσωτερικό. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν σε αποχαιρετήσω, επειδή βλέπω εδώ αρκετούς ακροατές, φαίνεται ότι σε διαβάζουν και σε αναρτήσεις που κάνεις για τα εθνικά, τα γεωπολιτικά, ρωτούν, και να καταλήξουμε με αυτό, αν αυτό είναι το κλίμα και το διεθνές περιβάλλον. Το είδαμε και στο τι γίνεται στη Μέση και Εγγύς Ανατολή, το πώς παίζουν οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, όλοι οι μεγάλοι παίκτες. Κατά τη γνώμη, λέει, του Δημήτρη Μιλάκα, έρχονται ακόμη χειρότερες καταστάσεις, και πώς θα έπρεπε να πορευτούμε? Κοιτάξτε, οι δημοσιογράφοι συνήθως έχουμε την τάση να έχουμε μια απάντηση για όλα και μια πρόταση για όλα. Εγώ ομολογώ ότι δεν έχω αυτή την δυνατότητα. Δηλαδή, το πώς θα έπρεπε να πορευτούμε, έχω την εντύπωση ότι είναι μια τιτάνια δουλειά, την οποία οφείλουν να φέρουν σε πέρας αρμόδιοι, δηλαδή έχουμε ικανούς επιστήμονες, έχουμε ικανά think tank, ας το πω έτσι, τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται. Κυρίως έχουμε και κόμματα, έχουμε πολιτικό σύστημα. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για να ανοιχνεύσουν, να καθορίσουν και να δείξουν έναν δρόμο εξόδου. Αυτή τη στιγμή αυτό που εγώ αισθάνομαι, και αυτό είναι που με ανησυχεί, είναι ότι είμαστε όλοι μαζί, πολιτικό σύστημα, η ΕΓΙΤ, ας το πούμε έτσι, της χώρας, η ελληνική κοινωνία, είμαστε σε ένα τέλμα, βράζουμε σε ένα ζουμί και δεν βλέπουμε σημαντικά πράγματα τα οποία απειλούν την ύπαρξή μας, ή, για να μην το κάνω τόσο δραματικό, το μέλλον. Τον τρόπο με τον οποίο θα καθοριστεί το μέλλον των επόμενων γενιών, αυτό που θα αφήσουμε εμείς πίσω μας. Ως προς αυτό είμαι πολύ ανήσυχος. Έχεις δίκιο. Εδώ ένας δικηγόρος μου στέλνει το εξής μήνυμα. Πείτε στον κύριο Μιλάκα ότι πολύ κοντά είναι η εκτίμηση, την πληροφόρηση που έχει από τους Τούρκους συναδέλφους του, για το χρόνο, λέει, δηλαδή. Ναι. Διότι, όπως γνωρίζω, λέει, στην τουρκική δικαιοσύνη, όπως και στην ελληνική, ισχύει το 18μηνο. Το 18μηνο, ναι, για να γίνει η δίκη. Άρα, ελέω, λέει, της χθεσινής διρεκτίβας, όπου η τουρκική δικαιοσύνη ενημέρωνε τους συγγενείς των δύο στρατιωτικών πότε θα μιλάνε με τους δικούς τους, πότε θα δέχονται επισκέψεις, ποιες μέρες το μήνα, μάλλον οδεύουμε για 18μηνο. Σου θυμίζω, λέει. Καθαρίζουν ένα πλαίσιο κράτης. Ναι, μπράβο. Αυτό λέει ο νομικός. Ναι. Σας θυμίζω, λέει, εδώ, ότι ήδη ο Ντεμητράς, που είναι στις ίδιες φυλακές, συμπλήρωσε χθες 17 μήνες κράτησης. Μάλιστα. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.